Καταρχάς να ευχαριστήσουμε τα σωματεία, τους εργαζόμενους της Αττικής για ακόμη μια φορά συμπαρασπέκονται στον αγώνα μας. Είναι δίπλα μας από το σπίτι. Πρέπει με το εξής. Ενώ από τη μία υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις και δεσμεύσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, η ίδια η κυβέρνηση καταπατά τις δεσμεύσεις και σήκωσε, μας αποκαλεί άνθρωπους πλατφόρμα στον αέρα. Εμείς απαιτούμε αυτές οι πλατφόρμες να κατέβουν εδώ και τώρα. Απαιτούμε σήμερα δέσμευση ότι θα παραμείνουμε εργαζόμενοι της ΛΑΡΜΟ μέχρι να πάρουμε σύνταξη από αυτούς. Μιλήσαμε με την γραμματέα, με την Γενική Γραμματέα, την κυρία Στρατινάκη. Σε λίγο θα συναντηθούμε με τον Διευθυντή της κυρίας Μιχαηλίδου. Δεν πάμε πουθενά εάν δεν δεσμευτούν ότι δεν θα μας ακουμπήσει κανένας. 4,5 χρόνια δίνουμε έναν αγώνα για τον τόπο μας, για όλη την εργατική τάξη της χώρας. Και θα το συνεχίσουμε. Δεν το βάζουμε κάτω. Τώρα η κυβέρνηση να τοποθετηθεί. Είναι ο Πρωθυπουργός είναι ψεύτης που υπάρχει πρόβλημα και εθνικό ζήτημα ή υπάρχει πρόβλημα να το λύσει, να τοποθετηθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η δέσμευση είναι δέσμευση μέσα στη ΛΑΡΚΟ και διάλογος για το πώς θα διασφαλιστεί η επαναλειτουργία της και όλες οι θέσεις εργασίας. Πίσω από αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε. Μιλήσαμε με υπηρεσιακούς παράγοντες. Μεταφέραμε το αίτημα να κατέβει η πλατφόρμα έτσι και να διασφαλιστεί, εμείς θέλουμε σε κάθε περίπτωση η παραμονή μας μέσα στη ΛΑΡΚΟ. Τρίτη, 10 η ώρα έχουμε νέα κινητοποίηση. Όλοι και όλες ακόμη πιο μαζικά, ακόμη πιο αποφασιστικά στο δικαστήριο. Δίνουμε μια μάχη. Αυτό που μεταφέραμε και θα μας απαντήσουν θα γίνει, δεν ξέρουμε ακριβώς την ώρα, είναι συνάντηση με τη νέα υπουργό ή τους υπηρεσιακούς, τη γραμματέα, πώς το συνεργεί μαζί της. Με το αίτημα αυτό, διασφάλιση είναι Υπουργείο Εργασίας, να κρατήσει τα προσχήματα. Έλεος. Τα έχουμε βάλει μόνο τα Υπουργεία, το πρώτο που μας σηκώνει ως άνεργος είναι αυτό εδώ που έπρεπε να μας υπερασπίσετε τουλάχιστον τα προσχήματα. Τουλάχιστον τα προσχήματα. Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση, τη Δευτέρα το πολύ. Θα έρθουμε κάπου και θα σας ενημερώσουμε. Δουλεύουμε όλοι για την επιτυχία της Τρίτης, κομβικής σημασίας. Οι υπερασπιστές και συνήγοροι είμαστε ίδιοι και οι αλληλεγγύοι της εργατιάς που την ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά για τη δύναμη που μας δίνει. Συνεχίσουμε να κερδίσουμε.